Τώρα εδώ θα έπρεπε να είχαμε μία υπόκρουση για τους angels, για τους αγγέλους, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτό θα είναι το πρώτο θέμα της Σοφίας Αποστολίδου που είναι δίπλα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι υπόκρουση θέλεις. Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Όχι, υπάρχουν και είναι και στη γη κιόλας. Έφτασαν στη γη ξανά. Δεν μιλάμε για τους άγγελους του Τσάρλι. Έτσι? Όχι. Θες να βάλουμε έναν έκπτωτο άγγελο υπόκρουση που είναι και Νίκος Οικονομόπουλος και είναι και οι άγγελοι που έπεσαν στη γη. Και θα πάει και ο γιος μου σήμερα στον Οικονομόπουλο. Πω. Οι άγγελοι επέστρεψαν στη γη, το backstage από το show της Victoria's Secret. Κάτι είδαμε στο ρεπορτάζ, είναι αλήθεια. Για δες. Αλλά τώρα. Για δες. Εντάξει. Το μόνο που μου λείπει εμένα, είμαι ακριβώς έτσι. Αν με δείτε δηλαδή με το ανάλογο, φτερά μόνο δεν έχω. Όλα τα άλλα τα έχω, είμαι ίδια. Είμαι ίδια, σαν να πήραν εμένα δηλαδή. Ξέρετε, το συγκεκριμένο μοντέλο που είδαμε, εδώ βλέπουμε την Ashley Graham που είναι υπέροχη, που είναι και στο πλαίσιο της diversity, Carla Bruni βλέπεις. Ψωμάκια έχει η Carla Bruni. Έχει. Εντάξει. Η κακία. Δες όλα όμως. Τέλεια, εμένα τα ψωμάκια με πείραξαν. Δες όμως λίγο, είναι υπέροχη και αυτό που φοράει το. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Εκπληκτικό. Η Carla Bruni ήταν από τα πρώτα αγγελάκια της Victoria's Secret που επέστρεψε και μπράβο της που το τόλμησε. 52 εσύ ως η Carla Bruni. Πω, σαν τριαντάρα είναι εδώ πέρα, έτσι. Είναι σαν τριαντάρα. Αλλά και αυτό που φοράει είναι συγκλονιστικό. Εδώ τα βλέπουμε όλα τα αγγελάκια μαζί. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός αυτός είναι που ονειρεύονται να κάνουν όλες οι γυναίκες να φορέσουν τα φτερά του αγγέλου. Είδες πώς το είπα. Ναι. Και τι να κάνουν, καλά τα φορούν τα φτερά μετά. Και να περπατήσουν στο catwalk. Γιατί τώρα η Victoria's Secret. Βλέπεις, εδώ είναι η Μπέλα Χαντίτ που φορεί αυτό το υπέροχο κόκκινο. Τι πόδια είναι αυτά, 2 μέτρα. Όσο είμαστε εμείς δύο μαζί, είναι αυτή το μόνο το πόδι της. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κοίτα όμως και 2 μέτρα αυτό που φοράει. Είναι και 2 μέτρα αυτό που φοράει. Το θέμα ποιο είναι με όλα αυτά. Όπως και, και με τα χτενίσματα γίνεται αυτό. Τα βλέπεις, λες θέλω κι εγώ αυτό. Να το φορέσω με τον άντρα μου το βράδυ, ξέρω εγώ, να κάνω μια ωραία εμφάνιση. Και αυτό δεν στέκεται σε σένα όπως στέκεται στα μοντέλα. Κάτι περισσεύει, κάτι τεντώνει. Κάτι. Δεν πειράζει όμως. Σίγουρα και γι' αυτό όμως κάτι πολύ καλό. Ναι, γιατί είναι μεγάλη επιστροφή της Ashley Graham. Το πρώτο plus size μοντέλο μου γράφεις εδώ στο ενημερωτικό σου. Είναι το πρώτο plus size μοντέλο. Είναι υπέροχη η Ashley Graham. Είναι μια πιο φυσιολογική γυναίκα. Η οποία ήταν η πρώτη που φόρεσε, που ήταν plus size και φόρεσε τα φτερά του Αγγέλου. Δεν τα βλέπουμε τη Σερβονάτη Ashley Graham. Τη βλέπουμε ότι είναι υπέροχη. Εντάξει, πολύ ωραία είναι. Μια χαρά είναι η γυναίκα. Είναι λίγο μπουτού. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λίγο καμπύλαμπλο. Ναι, πώς το λες? Καμπύλα μπλο. Καμπύλα μπλο. Καμπύλα μπλο. Μ' αρέσει. Εντάξει. Τώρα εγώ είναι νέα κοπέλα η Σοφία Αποστολίου, θα μάθω και νέες νεανικές εκφράσεις. Να διάσλε γκράχα μετά τη βλέπουμε. Εντάξει, είναι τσουμποτή. Εγώ το λέω τσουμποτή η ηλικία μου. Έχει είναι δηλαδή τη κυλίτσα της, έχει εδώ τα ψωμάκια της, έχει το ποπό της, όλα αυτά τα έχει. Βέβαια, είναι μια φυσιολογική γυναίκα. Επιμένεις στο φυσιολογική εσύ. Επιμένω. Είναι στο μέσο όρο, να το πούμε έτσι. Έτσι αυτό είναι. Εντάξει τώρα, την Μπέλα Χαντίν και την Τζίζι Χαντίν δεν τη λες και φυσιολογική γυναίκα, όταν το πόδι της έχει 1,15. Ναι, σωστό. Μήκος. Σωστό. Τη βλέπουμε εδώ την Carla Bruni πάλι. Δεν ξέρω γιατί έβαλε μαύρα φτερά. Σερ, 78 ετών εσύ, ως παρακαλώ. Εσύ έπαθα πλάκα, 78 χρονών είναι η Σερ. Εδώ. Αντριάννα Λίμα. Πω, τι γυναίκα είναι κι αυτή. Και αυτή, τι γυναίκα είναι και αυτή. Τι αγγελάκια είναι αυτά, μας έχει τρελάνει μεσημεριάτικα Σοφία Αποστολίδου. Γράφεις εδώ ότι έχει κάνει καμπάνια με φυσιολογικές γυναίκες και έχει κυκλοφορήσει πλά σειρά. Φυσικά, εκεί θέλω να σε πάω ότι η επόμενη σειρά που θα δούμε, τα αγγελάκια όλα, θα είναι αυτό που λέμε φυσιολογικές γυναίκες, γυναίκες με καμπύλες, καμπύλαμπλ ή τσουποτές. Έλεγες και παίρνεις. Ναι. Ό,τι και να είναι. το size είναι plus πάντως. Οπότε είναι κάτι το οποίο τα εσώρουχα πλέον είναι για όλες τις γυναίκες η σειρά που έχει κυκλοφορήσει και αν μπούμε στα social media και δούμε, η καμπάνια είναι teaser, γι' αυτό δεν το έφερα, το μοντέλο αυτό που βλέπουμε πρέπει να σου πω ότι ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι το πρώτο trans μοντέλο που φόρεσε τα φτερά του Αγγέλου. Μάλιστα. Είναι η υπέροχη κοπέλα. Πάρα πολύ ωραία, δεν το συζητώ. Είναι γυναικάρες είναι όλες αυτές. Τώρα εδώ μου λένε για την Ελληνίδα. Ποια είναι η Ελληνίδα? Βέβαια. Έχουμε δει ότι ελληνικό χρώμα, ναι. Η Ανθή Φακιδάρη, η οποία είναι ένα μοντέλο από την Ελλάδα, μας κάνει περήφανος, φόρεσε ένα το υπέροχο κορίτσι μας, το βλέπουμε εδώ στο πλάνο. Είναι 22 ετών μόλις. Ο πατέρας της ήταν οπερατέρ του Α, επομένως από μικρή μπήκε στα στούντιο. Και κάπως έτσι ανακάλυψε από μικρή την αγάπη της για το modeling, αλλά και το πόσο γράφει μπροστά στις κάμερες. Ναι, γράφει, είναι πολύ ωραία κοπέλα, δεν το συζητάμε καθόλου. Και είναι Ελληνίδα, έτσι. Είναι Ελληνίδα. Και έχει πάρα πολύ ωραία μάτια, έχει πολύ ωραία διζυγωματικά, χείλη, δεν το συζητάω. Και μάλλον έχει και το κορμί και το ύψος, έτσι. Όλα αυτά που χρειάζονται για να κάνεις διεθνή καριέρα στο modeling.
Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, και πάμε τώρα στην τηλεοπτική επικαιρότητα. Πάμε να κουσκουσάρουμε τώρα εδώ με την αγαπημένη Σοφία Αποστολίδου. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν το ρεπορτάζ σου, Σοφία Αποστολίδου, αποχώρησε ο σκηνοθέτης του Άγιου Έρωτα. Επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ αυτής εδώ της εκπομπής, θα πω εγώ. Το είπαμε πρώτοι, δεν μπορούσαμε να πούμε τότε ότι αφορά στον σκηνοθέτη, γιατί ακόμα υπήρχαν κάποιες συζητήσεις και δεν θέλαμε να ρίξουμε ράδι στη φωτιά. Ελπίζαμε ότι μπορούν να επέλθει μια λύση. Εγώ το βλέπω που και πού όταν μπορώ, να ξέρεις, μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει. Είναι από τα ελάχιστα σύριαλ που λίγο βλέπω, είναι και η ώρα που βολεύει. Ναι, και εγώ δεν προλαβαίνω, αλλά πάνω στο ζάπινγκ μπορεί να καθίσω λίγο να το παρακολουθήσω. Και έχει και ωραία σκηνοθεσία, ήταν πολύ ωραία. Και έχει και πολύ καλούς ηθοποιούς, θέλω να πω. Πολύ καλούς ηθοποιούς. Εξαιρετικός και ο πρωταγωνιστής, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει δοθεί η δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τους βλέπαμε στην μικρή μας οθόνη, όπως τον κεντρικό πρωταγωνιστή που ήταν πολλά χρόνια πρωταγωνιστής του Εθνικού, όπως ο Γιάννης Τσορτέκης, να βγουν μπροστά στη μικρή οθόνη. Σωστά. Και να μας χαρίσουν ωραίες ερμηνείες. Τώρα πάμε στο δίκτυο. Όλες τις λεπτομέρειες μου γράφεις για τη μεγάλη επιστροφή του Μανούσου Μανουσάκη. Πραγματικά. Μανούσος Μανουσάκης. Mm-hmm. Αστυνομική σειρά στην ΕΡΤ. Αστυνομική σειρά στην ΕΡΤ. Και δες cast. Δες λιγάκι. Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, υπέροχη, και το μαλλί της πάει εξαιρετικά. Τη Φιώνα τη Γεωργιάδη, νέο κορίτσι, πολύ πολύ ταλαντούχο. Θοδωρής Αθερίδης, όλοι αυτοί λοιπόν, βλέπουμε εδώ και τις πρώτες σκηνές που έχουμε από τα γυρίσματα, είναι μέλη μιας ομάδας η οποία διερευνά σκοτεινές υποθέσεις, δολοφονίες. Πάντως αρχίζουν τα αστυνομικά και επιστρέφουν, γιατί έχω δει και άλλες, ότι υπάρχουν και άλλα σύριαλ αστυνομικού περιεχομένου, και γενικά το αστυνομικό ρεπορτάζ μπαίνει μέσα, ενσωματώνεται και σε όλων των μορφών τα σύριαλ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αστυνομικό, δεν ξέρω. Είναι από τα αγαπημένα μου σύριαλ που παρακολουθώ. Εγώ είμαι από τις αγαπημένες μου ταινίες του Hollywood που παρακολουθώ. Μ' αρέσουν οι αστυνομικές περιπέτειες. Δηλαδή. Seven. Ναι, ναι, μ' αρέσει. Όχι έτσι ακριβώς, όχι τόσο. Με τον Ντένζελ Ουάσιγκτον πολλά που έχουν βγει κατά καιρούς. Συλλέκτη σωστών. Πάρα πολύ. Αγαπημένο μου, Αντζελίνα Τζολί. Αντζελίνα Τζολί, συλλέκτη σωστών, εδώ είμαστε. Τώρα, ποια καυτή και αγαπημένη τραγουδίστρια εισβάλλει στο τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή? Έλα να κάνουμε quiz. Θέλω να μαντέψεις. Να το παίξουμε έτσι παιχνίδι. Εγώ έχω τον ημερό της Κώτης εντωμεταξύ. Ας το δώσανε. Ψάχνω για να βρω, αλλά δεν βρίσκω. Δεν το έβαλα το όνομα. Ναι, δεν το έβαλε. Λοιπόν. Αυτή είναι που ξεπροβάλλει. Όχι, αυτή είναι η Μαρία Λεκάκη. Α, η Μαρία Λεκάκη, ναι. Η οποία θα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και αυτή. Θα την δούμε στον ρόλο τον οποίο έχει μεγάλη πρόκληση η Μαρία Λεκάκη, γιατί θα τη δούμε στον ρόλο τον οποίο είχε η αγαπημένη Ελένη Καστάνη. Εδώ βλέπουμε την Παναγιώτα Βλαντή, η οποία θα υποδηθεί την Ντομινίκ Σεζάρη, αλλιώς την Ντοντό. Ελένη Ράντου, θυμόμαστε ότι είχε το ρόλο αυτό. Θέλω έτσι να σκεφτείς ποιο κορίτσι καυτό, όμορφο, αυτό. Πολύ όμορφο κορίτσι, Θεσσαλονικιά. Έχει κάνει πέρασμα σε σειρές. Βοηθήστε με, στείλτε μου μήνυμα. Βοηθήστε με. Θα με πιέσει διάβαστη, βοηθήστε με. Είναι Στικούδη. Ναι, είναι η Κατερίνα Στικούδη. Εσύ δεν βοήθησες, βοήθησε αυτός που μας βλέπει, κύριε Φώτη. Ντροπή, λέει, με βοήθησαν. Εγώ δεν λέω τέτοια ψέματα, άλλα ψέματα λέω, αυτά δεν τα λέω. Υπέροχο το κορίτσι μας εδώ με την Παναγιώτα Βλαντή. Και δεν είναι τυχαίο που τις βλέπουμε μαζί, Χριστίνα. Γιατί? Γιατί η Κατερίνα Στικούδη θα έχει τον ρόλο, αν θυμάσαι, που η Ελένη Ράντου είχε τον σύντροφό της, τον οποίο έχουμε και εδώ, ότι θα το παίζει ο Τάσος ο Ιορδανίδης. Όλα τα ξέρεις, τι είναι αυτό. Ναι, και... Τι βιβλιοθήκη, ναι. Έχω κι εγώ τα σκονάκια με το κρύφο, κοιτάω ουσιαστικά να δω. Και έχουμε να πούμε ότι οι δυο τους θα κονταραχτυπηθούν για τον άντρα αυτόν. Βέβαια. Άμα είναι καλός και ωραίος άντρας και φοβερός, γιατί να μην κονταραχτυπηθούν, ας κονταραχτυπηθούν. Όχι, είναι κακός. Τα έχει με τη μία, τα έχει με την άλλη, τα έχει με την παράλληλη. Τέτοιος είναι. Τέτοιος είναι. Τέτοιος. Καλό, αφήστε τον κορίτσια που για όρεξη είχατε τώρα να ασχολείστε μαζί του, καθόλου μην ασχολείστε. Πάμε στην άλλη, έτσι, στο άλλο νέο, ότι επιστρέφει τηλεοπτικά η Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Επιστρέφει, νομίζω ότι μας έλειψε τηλεοπτικά. Ήταν συγκλονιστική που την είδαμε στην Φώνησα του Παπαδιαμάντη. Είναι η ταινία που θα μας εκπροσωπήσει και στα Όσκαρ. Νάτι εδώ, υπέροχη. Παιδιά, τι story είναι αυτό της Φώνησας, δηλαδή δεν υπάρχει, υπέροχη. Έτσι. Την είδες, τη Φώνησα. Ναι, όχι, δεν την είδα. Απλώς το έχω διαβάσει, δεν το συζητώ. Είναι φοβερό, δηλαδή φοβερό μυθιστόρημα. Είναι συγκλονιστική και η Καρδιοφιλιά Καραμπέτη. Δες τη μεταμόρφωσή της, υπέροχη. Θα πρωταγωνιστεί λοιπόν στη Μεγάλη Χήμερα.
θα κάνει τον ρόλο της κακιάς πεθεράς, για όλους όσοι έχουν διαβάσει. Θα μου λέγαμε, θα ήταν περίεργο να, έτσι πως την είδαμε, να κάνει της καλής πεθεράς. Κακιά θα είναι, ναι, εννοείται. Και εννοείται ότι εδώ που βλέπουμε το υπέροχο το κορίτσι μας, την Καλλιόπη την Πελούτζη, η οποία είναι ηθοποιός Έλληνο-Ιταλίδα, η οποία θα έχει το ρόλο της Μαριάνας, που είναι η πρωταγωνίστρια στο βιβλίο του Καραγάτσι, υποδύεται την γυναίκα από την Γαλλία, που έρχεται εδώ ερωτευμένη και χτυπημένη από τον έρωτα, μένει σε ένα μικρό νησί, ο άντρας της χάνει την περιουσία του, φεύγει στα καράβια και υπομένει πολλά από την πεθερά της. Μάλιστα, θα τα δούμε αυτά. Θα τα δούμε. Τώρα πάμε σε μια άλλη φοβερή πραγματικά μεταμόρφωση. Είδα τη φωτογραφία κάποια στιγμή πριν αναφέρεις ότι θα το πούμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Είναι ο Πυγμαλίων Δωδεκαρίδης. Υποδύεται τη Φάλαινα, έτσι. Κοιτάξτε. Είναι συγκλονιστικός. Είναι συγκλονιστικός για μία ακόμα φορά. Όλα αυτά τι είναι τώρα, fake. Περίμενε, σου έχω ρεπορτάζ και γι' αυτό. Πες τα όλα. Λοιπόν, η στολή, η οποία καταρχάς να πούμε ότι είναι φτιαγμένα από τους αδερφούς Ελαχούζους, που κάνουν τα υπέροχα αυτά πάντα εφέ. Ναι. Δες πώς είναι εδώ, υποδύεται έναν άντρα που ζυγίζει 200 Δηλαδή δεν έβαλε καθόλου ο ίδιος. Έχει αδυνατήσει εξαιρετικά ο ίδιος. Α, έχει αδυνατήσει. Θα σου φέρω να τον δεις πώς είναι την επόμενη Παρασκευή. Όχι, θέλω να τον φέρεις εδώ στο στούντιο καταρχάς. Και εγώ τον θέλω πάρα πολύ να είναι εδώ και νομίζω θα τον έχουμε κάποια στιγμή. Ωραία. Είναι καταπληκτικός πάντως. Η μεταμφίεση είναι φοβερή. Και πάμε και στη μεγάλη ανατροπή στο Man & Drop λίγο πριν την πρεμιέρα του. Λίγο πριν την πρεμιέρα, λοιπόν. Περιμέναμε ότι θα το δούμε στην ώρα που παίζουν τα τηλεπαιχνίδια. Θα το δούμε. Αλλά θα το δούμε σε prime time. 11:30 το βράδυ, παρακαλώ. Α, γιατί τα τηλεπαιχνίδια έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση το τελευταίο διάστημα. Και επίσης τα τηλεπαιχνίδια γνώσεων, βλέποντας τι γίνεται με τον Εκατομμυριούχο και με άλλα τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι είναι κορυφή, και με το Chase, έτσι. Εξαιρετικό επίσης. Εξαιρετικό. Είναι τα δύο που εγώ σίγουρα, αν μπορέσω λίγο χρόνο και βρω, θα τα παρακολουθώ, μου αρέσουν. Τα βρίσκεις τις απαντήσεις. Τώρα θα σου πω. Θα ήμουν πολύ εκατομμυριούχος και δεν θα ήμουν εδώ δίπλα σου τώρα. Δεν θα είχες αυτή τη χαρά. Αν αυτά που έχω διαβάσει και συνεχίζω να διαβάζω στη ζωή μου, τα θυμόμουν. Από μνήμη, ας μην πω καλύτερα τι έχω. Όμως, επειδή κάπου υπάρχουν στο μυαλό μου, ενώ δεν είμαι σίγουρη, δεν λέω το ξέρω, πολλές φορές με οδηγεί μια, αυτό που λέμε διέστηση. Δεν είναι διέστηση, είναι ότι κάπου έχει διαβαστεί, ναι, κάπου ακριβώς. Υπάρχει στο συλλογικό μας συνείδητο και το βλέπω και λέω, καμιά φορά πέφτω μέσα. Πολλές φορές όμως δεν τα ξέρω καθόλου, δεν το συζητώ, δεν τα θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Θα ήταν όμως πολύ ωραίο να πάμε να παίξουμε κάποια στιγμή για κάποια φιλανθρωπικό. Γιατί, για να γίνω ρεζίλ το σκυλιό. Όχι, θα πάμε όλοι μαζί. Όχι, και να μου, δηλαδή με τίποτα δεν θα πει. Με τίποτα. Σε παιχνίδι τέτοιο δεν θα πήγαινα με τίποτα. Κοίτα, όταν είναι φιλανθρωπικό δεν δίνεται και λίγο σκονάκι. Νομίζω λίγο βοηθάνε και είναι εύκολα. Διάλεξε από τα υπόλοιπα επιγραμματικά τι θα πούμε, πού θα στείλουμε, τι να κάνουν. Επιλογές. Πολύ γρήγορα. Ό,τι θέλει εσύ. Να πάμε στο Lemons, επειδή είχαμε και την Άννα. Σωστά. Την Ενενάκου μα. Και πάει και πολύ. Δηλαδή είχε πολύ καλές κριτικές πήρα από τον κόσμο. Εξαιρετική παράσταση, τελευταίες παραστάσεις. Να το δείτε το έργο μέχρι και την Κυριακή. Έχει να κάνει με το πώς θα ήταν η ζωή μας εάν είχαμε να πούμε μόνο 140 λέξεις. Εγώ θα άσκαγα, είναι σίγουρο. 140 λέξεις, λίγο το λεπτό. Ναι, εγώ θα μιλούσα με τη σιωπή μου, δεν θα έλεγα ούτε τις 140. Προχωράμε. Και τις κρατούσες. Από εκεί και πέρα, να πάμε σε μια ακόμα υπέροχη παράσταση την οποία έχουμε. Ελένη Κοκκίδου πρωταγωνιστή, το τραγούδι της Φλέρη. Η Ελένη Κοκκίδου έχει και υπέροχη φωνή για όλους όσοι δεν γνωρίζουν. Υποδύεται μια τραγουδίστρια. Δείχνει τις δυσκολίες που έχει μια τραγουδίστρια, ερμηνεύει και καταπληκτικά. Επισκηνής. Είναι υπέροχη, θέατρο ΤΑΦ. Αξίζει να δείτε τελευταίες παραστάσεις για να σας ταξιδέψει μοναδικά. Και θα ολοκληρώσουμε με τη γιορτή Μελιού που υπόσχεται να μας χαρίσει γλυκές στιγμές στο πεδίο του Άρεως. Εγώ διάλεξα το επόμενο, να μην λένε ότι μόνο θέατρο προτείνουμε, αλλά δεν αγαπούνε το θέατρο, εντάξει. Έχουμε γιορτή Μελιού. Και είναι υπέροχο και το μέλι. Και τι μου άρεσε πάρα πολύ σε όλο αυτό, Χριστίνα. Ότι υπάρχουν και εργαστήρια για εμάς τους ενήλικες για να μάθουμε να κάνουμε. Θα μάθω και θα σου φτιάξω και το κάνουμε και θέμα εδώ στην εκπομπή. Κεραλιφές, να φτιάξουμε πράγματα με το μέλι θεραπευτικά, γιατί το μέλι είναι το νούμερο ένα γιατροσόφι και για εμάς που έχουμε θέμα. Εγώ ξέρω ότι το τρώω το μέλι με το γιαούρτι και καρύδια. Να ξέρετε. Είναι ένα από τα βραδινά μου τις επιλογές. Σοφία Αποστολίδου, πάρα πολύ σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και που γέλασε λίγο το χιλάκι μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε διάλειμμα, να πω ότι η καρδιά της εκπαίδευσης στη ρομποτική γυναικολογική χειρουργική χτυπά στη Θεσσαλονίκη, Ράι Σέγκα, προηγμένη εκπαίδευση στη ρομποτική
ρομποτική γυναικολογική χειρουργική για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα, 18 και 19 Οκτωβρίου. Φιλοξενεί η Θεσσαλονίκη το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σεμινάριο, αυτό που το οποίο αναφέραμε. Το σεμινάριο διοργανώνεται από την Embryoclinic Dr. Τσάκος και την Isle Academy με την υποστήριξη του πρώτου γυναικολογικού τμήματος μεγάλου του Metropolitan General Hospital. Τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ρομποτικής Γυναικολογικής Εταιρείας. Μιλάμε λοιπόν για ξεχωριστά τεχνολογικά επιτεύγματα στην υπηρεσία της γυναικολογίας και πραγματικά θα βγουν και πάρα πολλές ειδήσεις από το συγκεκριμένο σεμινάριο. Εμείς τώρα θα πάμε διάλειμμα και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή της εβδομάδας. Θα κλείσουμε με τον Δημήτρη Κούβελα, τον βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει στείλει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα. Έχει πρόταση, έρχεται με πρόταση. Σε λίγο μαζί.